Κοιτάξτε, τα ανταποδοτικά είναι μια πολύ δύσκολη εξίσωση. Όπως γνωρίζετε, τα ανταποδοτικά είναι ένα ξεχωριστό ταμείο μέσα στα υπόλοιπα του Δήμου που αφορά την καθαριότητα και το φωτισμό. Αυτό λοιπόν, αν δούμε τις αυξήσεις τις σημερινές των μισθών των υπαλλήλων που έχει πει η κυβέρνηση, αν δούμε και τις αυξήσεις του ρεύματος που έχουν πάει ουσιαστικά πάρα πολύ ψηλά, θα δείτε ότι ολονών μας τα ταμεία είναι δυστυχώς πάρα πολύ δύσκολα να τα ισοσχελίσεις. Έτσι λοιπόν, κάποιες αυξήσεις μπορεί να γίνουν σε διάφορους δήμους. Εμείς, για να σας πούμε την αλήθεια, τους κάναμε στα προηγούμενα χρόνια. Κάθε φορά και με τον έλεγχο που είχε γίνει για τα ανταποδοτικά από το κράτος, από εδώ, από την διαχειριστική, γιατί εμείς ελεγχθήκαμε για τα ανταποδοτικά μας ξεχωριστά και νομίζω είμαστε ο μοναδικός δήμος σε όλη την περιφέρεια που ελέγχθηκε για το πώς αποδίδει τα ανταποδοτικά, αναγκαστήκαμε να κάνουμε μια αύξηση, προσαρμογή θα έλεγα, των εντελών το οποίο είχαμε. Έτσι σήμερα δεν αντιμετωπίζουμε ιδιαίτερο πρόβλημα, είναι ισοσχελισμένοι οι προϋπολογισμοί μας, γι' αυτό νομίζω και είμαστε σε καλύτερο σημείο, αλλά το κάναμε πριν 2 χρόνια. Δεν φτάνει ότι κλείνουν νομικά πρόσωπα, κοινοφελείς επιχειρήσεις, τις ΔΕΗ αύριο μεθαύριο, γινόμαστε και οι σπράκτορες του κράτους. Νομίζω μπαίνουμε σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο, θα πρέπει όλοι, αν θέλουμε να λειτουργήσει τουλάχιστον η Δήμη μας προς όφελος των πολιτών μας, να βάλουμε πλάτη και να αντιληφθούμε ότι πραγματικά δεν θέλουμε να το κάνουμε. Κανένας δημάρχος δεν θέλει να είναι δυσάρεστος ή να αυξάνει τους φόρους. Προς Θεού. Αλλά το κράτος το ίδιο είναι που σε οθεί να κάνεις αναπροσαρμογές και να αυξήσεις και τα δημοτικά τέλη ή ό,τι άλλο πρέπει να αυξήσεις από τους φόρους.